Στον χώρο της σκοποβολής ο κάθε αγωνιζόμενος είναι καθαρά ατομικό το αγώνισμα και αυτό που προσπαθεί είναι να ξεπεράσει τα δικά του προβλήματα. Ξεπερνώντας τα δικά του προβλήματα, αυτά που σκέφτεται, αυτά που εκείνη την ώρα μεσολαβούν ώστε να μην κάνει όλη αυτή την εργασία που πρέπει σύμφωνα με την προετοιμασία που έχει κάνει, είναι ο κατεξοχήν στόχος προκειμένου να μπορέσει να βάλει τη βολή του σε όσο καλύτερη βαθμολογία γίνεται. Στο τέλος θα γίνει η σύγκριση μεταξύ των αθλητών και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα. Δεν έχει καμία σημασία ούτε να βλέπεις τι έχει ρίξει ο διπλανός σου, ούτε να ασχολείσαι με τον διπλανό σου. Δεν σε επηρεάζει ο διπλανός σου. Το μόνο που σε επηρεάζει είναι ο ίδιος ο εαυτός. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του σπορ της σκοποβολής σε όλα τα αγωνίσματα. Και γι' αυτό έχει κάτι ξεχωριστό το οποίο μπορεί να το δώσει σε όλες τις ηλικίες. Και στην πολύ μικρή ηλικία που θα αρχίσει να μαθαίνει σκοποβολή, αλλά και στην πολύ μεγάλη ηλικία που θα φύγει κάποτε από τα αγωνιστικά πλαίσια, θα ρίχνει από χόμπι και δεν έχει καμία σχέση η ηλικία. Αυτό μπορώ να σας το υπογραμμίσω με τα αποτελέσματα των Ολυμπιακών Αγώνων στη Βαρκελόνη, όπου ο πρώτος αθλητής στο ελεύθερο πιστόλι 50 μέτρων ήταν 16,5 χρονών Ρώσος και ο τρίτος και ο τέταρτος ήταν πάνω από 65 χρονών Αμερικάνος και Σουηδός. Ένα από τα, νομίζω, το μοναδικό άθλημα που συνδυάζει τέτοιες ηλικίες στον ίδιο αγώνα απάνω. Αυτό και η πασία, νομίζω, είναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενδεχομένως και άλλα που τυχόν δεν είναι Ολυμπιακά, όπως είναι το σκάκι. Ενός Ολυμπιακούς. Εμείς έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό ότι μπορούμε άσχετα από την ηλικία να κάνουμε αυτό το σπορ. Είσαστε μία από τις λίγες ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες που έχετε την τύχη να έχετε στις τάξεις σας χρυσό Ολυμπιονίκη, την Άννα την Κορακάκη. Πολλοί θα έλεγαν ότι μετά από μια τέτοια επιτυχία τα πάντα σε μια ομοσπονδία θα βαίνουν τέλεια, με τα προβλήματα λυμένα, με τα θέματα όλα να βρίσκουν τη λύση άμεσα κτλ. Ισχύει αυτό? Υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να λυθούν, που θα ήταν πιο εύκολη η δουλειά σας αν ήταν λυμένα? Εμείς χρυσούς Ολυμπιονίκες είχαμε και στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα το 1896. Στα κατοπινά χρόνια υπήρχε μια πολύ μεγάλη παύση και περάσαν πολλά χρόνια ώστε να ξαναέχουμε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα τα μετάλλια τα Ολυμπιακά αυτά ήρθαν και δύο μαζί, τα οποία τα έφερε ο ίδιος αθλητής, κάτι που είναι πολύ εξαιρετικό και αν θέλετε παγκοσμίως όχι τόσο σύνηθες να συμβαίνει. Εμείς τα θέματα που λύσαμε με τα Ολυμπιακά μετάλλια αυτά ήταν ότι ανέβηκε πάλι το αθλητικό μας αίσθημα πάρα πολύ ψηλά. Η σκοποβολή μπήκε με διαφορετικότερο τρόπο στα σπίτια των Ελλήνων. Όλοι άρχισαν να μας βλέπουν με διαφορετικότερο τρόπο, αλλά πέρα από κάποια απλά συγχαρητήρια και που και αυτά σε πολύ μικρή έκταση από τους ηθήνοντες, δεν πήραμε κάτι άλλο. Μπορώ να πω ότι την περίοδο από το Ρίο και μετά, ο προϋπολογισμός μας συρρυκνώθηκε προς τα κάτω και τα 200, ξέρω εγώ, τόσα χιλιάρικα γίνανε 225 και φέτος 170. Και καταλαβαίνετε ότι τα ποσά αυτά είναι πάρα πολύ μικρά για να στηρίξεις ούτε τη λειτουργία, όχι την ανάπτυξη του αθλήματος. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τα 160 χιλιάρικα είναι κάτι λιγότερο από το ετήσιο κόστος δαπάνης των αμοιβών των μόνιμων υπαλλήλων που έχουμε στην Ομοσπονδία. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα υπόλοιπα από κάπου πρέπει να τα βρούμε. Και αν θέλετε να σας πω, Επιτροχάδιν, ότι τα βρίσκουμε από τη λειτουργία του αθλήματος, από την ενίσχυση μέσα από τη δραστηριότητα του ιδίου του σπορ του δικού μας. Τα βρίσκουμε από την Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά μας και ιδιαίτερα με τα προγράμματα χορηγιών που είναι κοντά στους αθλητές υψηλού ανταγωνισμού. Τα βρίσκουμε από χορηγούς και αν θέλετε έχουμε και την πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση από τα σώματα στρατού, ενόπλων δυνάμεων και αστυνομία, με τους οποίους είμαστε σε άριστη συνεργασία. Χρησιμοποιούμε χώρους τους για να κάνουμε αγώνες και προπονήσεις, διαφορετικά δεν θα είχαμε διέξοδο ανάπτυξης. Διότι οι εγκαταστάσεις σκοποβολής που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ελάχιστες και το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο από την επόμενη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν λειτουργήσε ποτέ, ούτε καν μπορέσαμε να έχουμε τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτει. Τι σας απαντήσανε σε αυτό όταν ρωτήσατε, παιδιά, έχουμε ένα Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς? Τι είπε το κράτος τότε? Εμείς από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε με αιτήματα και προτάσεις για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτό το χώρο. Αλλά αυτά μερικές φορές έγινε μια πολύ μικρή κουβέντα, κάποιες άλλες φορές δεν έγινε καθόλου κουβέντα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη και αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσουμε τον εξοπλισμό αυτό να τον πάρουμε, γιατί ο εξοπλισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται από τότε, δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν χρησιμοποιείται και καταλαβαίνετε, κάτι που δεν χρησιμοποιείται πεθαίνει. Πέρα ότι βγαίνει και στα περιθώρια πλέον της τεχνολογίας,
γιατί ο εξοπλισμός αυτός είναι ηλεκτρονικός και η τεχνολογία, ξέρετε, τα σημερινά της βήματα είναι πολύ γρήγορα και πολύ μεγάλα. Παράλληλα, εδώ που βρισκόμαστε, το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, όπως τα ακούτε, είναι εθνικό, δηλαδή ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ζητάμε να μας παραχωρηθεί, γιατί εμείς το συντηρούμε, εμείς το κρατάμε, δεν έχει επιχορήγηση τα τελευταία 12-13 χρόνια. Και όλα αυτά μας δυσκολεύουν την. Δεν λέω ότι περισσεύουν χρήματα και ζητάμε να τα πάρουμε. Ζητάμε όμως να μας δοθούν κάποιες λύσεις, ιδιαίτερα στις προτάσεις που έχουμε και δεν προβλέπεται για αυτές δαπάνη. Ζητάμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας τη στιγμή που δεν έχουν δαπάνη για το κράτος. Οι δυσκολίες γενικά τον Έλληνα, τον αθλητή, τον παράγοντα του αθλητισμού, τον γιγαντώνουν. Τον οδηγούν να βάζει μεγαλύτερους ακόμα στόχους, έτσι απλά για να δείξει ότι οι δυσκολίες είναι για να ξεπερνιόνται. Οι στόχοι της Ομοσπονδίας ποιοι είναι? Εμείς είμαστε πολύ κοντά στα σωματεία μας και ιδιαίτερα στα σωματεία που ασχολούνται με Ολυμπιακή Σκοποβολή και είναι το κομμάτι της σκοποβολής το οποίο επιδοτούμε. Γιατί μπορεί τα Ολυμπιακά αγωνίσματα είναι 15. Τα αγωνίσματα της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας, που έχει και την ευθύνη εποπτείας των Ολυμπιακών Αθλημάτων σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ξεπερνούν τα 60. Και εμείς είμαστε γραμμένοι και σε άλλες ομοσπονδίες, όπως είναι η Πρακτική Σκοποβολή, όπως είναι το Field Target, τα εμπεριστογειωμή όπλα, το Bench Rest. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλη γκάμα ασχολίας που ο καθένας μπορεί και να ενημερωθεί και να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει. Οι στόχοι δικοί μας είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε όσο καλύτερα γίνεται τους αγώνες μας και τη δική μας προσπάθεια, προκειμένου οι αθλητές μας να δουν καλύτερες επιδόσεις να προχωρήσουν μπροστά. Αλλά δυστυχώς χρειαζόμαστε και την αρρωγή της πολιτείας, ιδιαιτέρως σε εγκαταστάσεις.